Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι αεροσκάφος γνωστής αεροπορικής εταιρείας που εκτελούσε πτήση Θεσσαλονίκη-Νέα Υόρκη έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος στον αεροσκαφοκινητήρα. Οι επιβάτες και το προσωπικό είναι όλοι καλά και δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η πτήση θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν σε διάφορα ξενοδοχεία της Αθήνας. Ναι. Έλα, Πέτρο. Ναι, ναι, τώρα το δείχνει τηλεόραση, ναι. Δωμάτια. Λίγα. Εδώ. Οκ, περιμένω. Δεν έπαιξε λοιπόν στο χείλι, έπεσε όλο το σοκ. Γκρατσιέλε με έξαλλη. Σας παρακαλώ, πάρτε αυτό το χρωμόσκυλο από εδώ. Ξύ, παλιό σκύλο. Ξύ. Έλα, φλόγηση. Πάρτε τους, σας παρακαλώ, είμαι αλλεργικά. Εγώ σε ευχαριστή και εμπειρία ήταν αυτό που έζησα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν αυτό που πράξα. Δεν μπορώ να έρθω Νέα Υόρκη. Παρά λίγο να πέσει το αεροπλάνο. Παιδί, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μαζεύουμε, δηλαδή, είμαστε. Ξύ, παλιό σκύλο. Σας παρακαλώ, κρυπάτε το σκύλι σας. Ξύ. Άντε, κυρία μου, σας παρακαλώ, το σκύλι σας έφτιαξε. Σεβασμός δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Ξύ. Φύγε από εδώ. Κι άλλα, Τζένιφερ, δεν μπορώ. Έχω εμπλακεί. Δεν μπορώ να σου πω, είμαι κατεστραμμένη. Ξύ, παλιό σκύλο. Σας παρακαλώ, κύριε, πάρτε αυτό το σκύλι. Έχω μια τούφα με μαλλιά του σκύλου στον ουρανίσκο. Είναι χώρα αυτή να σεβαστεί τον δεκαπάσο. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία να συνεννοηθούμε. Ησυχία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να έχετε μια ευχάριστη διαμονή. Σε λίγο περιμένουμε τον υπεύθυνο της εταιρείας για να κανονίσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Μέχρι τότε στο μπαρ υπάρχει καφές, τσάι, αναψυκτικά και τοστ. Ευγενική προσφορά της εταιρείας. Α, καλά, μας υποχρεώσανε. Σκάσε καλέ. Δεν λες που δεν τρώνε τα κόλυβά μας. Ένα δωμάτιο, παρακαλώ. Ένα δωμάτιο και γρήγορα. Μισό λεπτό, κυρία μου. Περιμένουμε τον υπεύθυνο. Τάσο, τιμάρο. Έρχεται. Ελπίζω να μην αργήσει για το καλό του. Ω, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, μπορώ να έχω λίγο νεράκι για το σκυλί. Μισό. Πού στο βρωμόσκυλο. Πού. Αχ. Δεσποινής, μην του μιλάτε έτσι. Αν σας ενοχλεί, του το πείτε. Άσε μας, χριστιανοί, είμαι χολεργία στα βρωμόσκυλα. Φτηνά τη γλιτώσαμε. Το κουφάρι του εγγονού μου θα πήγαινα στο γιο μου. Τι καλέ, εσύ τα γλίτωνε. Καμιά φορά στατιστικά δεν ξέρεις. Λευτέρη! Έλα εδώ, βρεσκασμένο και κλείστο πια αυτό το ρημάδι. Του ζάλισε του ανθρώπου. Να σε πω, κομματάκι, ζαβό είναι το εγγόνι σου, ε. Εδώ κοντέψαμε να πάρουμε φωτιά και αυτό τραβάει. Τι τραβάει, καλέ. Ό,τι βρει. Τα πάει μετά στη λαμπύρη και βγάζει το κάτι τη. Τι με λε. Ναι, με αυτόν έβγαλαμε χειμώνα πέρυσι. Γιατί εκεί που έχει πάει το πετρέλαιο με τα χνότα μα ζεσθενόμαστε. Άντε με το καλό και του χρόνου στην Τατιάνα σας εύχομαι. Έλα, Ντοριτάκι μου, δεν θα το πιστέψεις. Απ' του χάρη τα δόντια γλιτώσαμε. Δεν μου λες κάτι, είσαι μόνη σου απόψε και για να έρθει καναγκόμενο. Εγώ, καλά. Η καριέρα χρυσό μου πάνω απ' όλα. Σε παρακαλώ. Συμβαίνει κάτι, μαντάμ. Έχω βηματοδότη και το κινητό με σκοτώνει. Δεν το κλείνεις, μην αρχίσω να παίζω σαν τρανζίστορ. Τζούς από εδώ, άμα θες να ζήσεις. Έλα, Ντορίτα μου. Έλα, ρε Μάρο, μια ώρα. Τι θες να κάνω, πιστεύω στο 205, ήμουν με τους νιώπατρους. Δεν θα το πιστέψεις. Ξέρεις ποια δουλεύει εδώ καμαριέρα, η Μάρο. Η καψούρα μου από το Λύκειο. Έλα, ησυχία την τύχη μου. Ναι, που έβριζε. Απαπέτσι και με καταλάβει την έβαψα. Τίποτα δεν με γλιτώνει το στόμα της. Τίποτα. Παίρνω ταξί και σου έρχομαι. Να σας πω, όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να μείνω σε αυτό το ξενοδοχείο. Θα πάω κατευθείαν αύριο στο αεροδρόμιο. Και εγώ θέλω να σας ενημερώσω πως μου είπα να μην φύγει κανείς από το γκρουπ μέχρι να έρθει ο υπεύθυνος. Είναι εντολή. Πες μου κάτι σκληρό, αγόρι. Το πουλί της χούντας το έχεις κάπου κρυμμένο ή το κουβαλάς πάνω σου. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν σας επιτρέπω. Και να μου επέτρεπε, σιγά μη σου καθόμουν. Μάρο, τα δωμάτια. Εσύ τι, και το πρόγραμμα στην τουρμπίνα, εγώ θα το πληρώσω. Λοιπόν, εγώ φεύγω επειδή έχω και πελάτη στο 4 και έχω να σου πω το ξενοδοχείο σου είναι και πολύ βήτα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Γιώργο, τι έγινε? Άντε ρε Πέτρο, με τα δόντια σου κρατάμε. Τι να κάνω, ρε, σε είχα να βολέψω και τους υπόλοιπους. Εδώ όλα καλά? Εδώ η κυρία έχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα εγώ? Τι πρόβλημα? Η πιο εύκολη γυναίκα της Αθήνας. Καλά, εσείς δεν μου πάτε τώρα. Καλά, είναι τσακωμένος με το χιούμορ. Ωραία που κάνεις, ωραία γραβάτα. Θέλω να σας πω... Α, με συγχωρείτε. Εδώ, τι γλυκός που είσαι εσύ, ε! Τι γλυκός που είσαι, πώς το λένε, Φλόγκι. Διψάει, το έχεις εδώ στο νερό. Τόση ώρα το ζητώ, αλλά... Τασό,
Λίγο νεράκι για το σκυλί. Προηγούνται τα δίποτα. Μίλησα. Καλά. Κούκλος. Να σας πω. Με συγχωρείτε λίγο. Γιώργο, μοίραζε δωμάτια με τη λίστα και κράτα τα διαβατήρια, έτσι. Έγινε. Για ακούστε με λίγο όλοι. Λοιπόν, επειδή είστε πολύ ζωή να έχετε. Που αν ξαναταξιδέψουμε με εσάς δεν το βλέπω. Και επειδή δεν υπάρχουν πολλά δωμάτια, θα πρέπει να. Μπορώ. Επειδή δεν υπάρχουν πολλά δωμάτια, θα πρέπει να μείνετε 2-2 με 3-3. Συμφωνεί. Λοιπόν, οικογένεια Παπάζογλου 603. Γείτονας με Κόντογλου 208. Φωτιάδης, Διαμαντίδες 501. Μαυρίδης και Ιάσονος 509. Καλή κοπελίτσα, εμένα δεν με είπε. Καλέ, από εδώ η θίτσα. Α, συγγνώμη. Χουρπηλιάδου με Τάκου 601. Τα. Ωστε εσύ είσαι Χουρπηλιάδου. Ωραία, μαζί θα μείνουμε γιατί πολύ σε συμπάθησε. Το Αλτσχάιμερ, μην ανησυχείς. Συγγνώμη. Εσείς είστε η Τάκου. Ναι. Συγγνώμη, εσείς είστε ο υπεύθυνος εταιρείας. Μάλιστα. Ωραία εταιρεία. Πάμε. Μισό. Συγγνώμη και πάλι. Τι είναι πάλι, μαντάμ. Όχι, εγώ ρωτάω γιατί ξέρετε, είχα ένα συμμαχτή. Δηλαδή, έτσι συμμαχτή, γκόμενος ήταν. Τάκο τον έλεγανε. Γιώργος Τάκος, από την Κεσαριανή, κακό χρόνο να έχει. Καμία σχέση. Δύσκολο πάντως να δουλεύετε τόσες ώρες μακριά από την οικογένειά σας. Δεν έχω οικογένεια. Ακούσαμε και κάτι ευχάριστο. Πάμε. Να σας πω. Τι είναι πάλι, μαντάμ. Όχι, πείτε μου τουλάχιστον από πού είστε να βγάλω μια άκρη κι εγώ. Από κάπου θα είμαι κι εγώ, δεν φύτρωσα. Ναι, αλλά από πού? Από Θεσσαλονίκη. Μόνος. Πάμε. Λύσα, ξεσχασιάνι μου, πάμε πια, πάμε. Πήγαινε πάνω. Τι με θέλεσαι να έρθω στο μάτιο. Προχώρα. Για να κλειδώσουμε την πόρτα. Μη μας σουφρώσουνε και τίποτα. Τόσος κόσμος μπαίνει, βγαίνει εδώ μέσα. Μισό. Θα μου βρείτε τελικά δωμάτιο. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά αν θέλετε εσείς κάτι θα κάνετε. Θέλω. Αλλά δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω πως δεν σας είναι ευχάριστο. Δεν καταλαβαίνετε. Η κυρία έχει φάει 5 σκελίδες σκόρδο μόνο στη διαδρομή. Φανταστείτε τι θα φάει επάνω. Αυτό να μην το ξαναπείς, το σκόρδο κάνει καλό στην καρδιά. Μετά θα ψεκάσω το στόμα μου με μεντόλ. Μωρέ, και με μαρκοβέλωνο να το ράψεις εσύ. Εγώ μαζί σου δεν μένω. Καλά, καλά. Έλα, πάμε. Λίσα, ξες. Εδώ θα είστε, δεν θα μου χαθείτε. Δυστυχώς όχι. Θα τα ξαναπούμε. Α, μην ξεχαστείτε, 2 η ώρα έχουμε εδώ ραντεβού όλοι για να πάμε στο εστιατόριο για φαγητό, ε. Ποιος ξέρει τι θα μας ταΐσουνε. Καλά που προνόησε και πήρα μαζί μου. Κύριε Πέτρο. Ορίστε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Mm-hmm. Έχετε Αφροδίτη στο Σκορπιό? Θα σας γελάσω. Σας το υπογράφω με το αίμα μου. Δαγκωτός ο Σκορπιός πάνω σας. Πάμε. Καλώς την. Βρέα, παράτα μας κι εσύ. Γιατί καλό κοπελίτσα, τι σε είπα εγώ. Καταρχήν δεν με λένε κοπελίτσα, Τζόρτζιο με βαφτίσανε. Α, ωραίο. Εμένα με λένε Παρέσα. Παρέσα. Έλα, Παναγία. Η γιαγιά μου λέγανε έτσι. Είμαστε πόντι εμείς, να ξέρεις. Αν σου πω ότι έβαζα και στοίχημα. Ναι, με ποιον. Να πω με αυτή την πόρτα. Πολύ ωραίο είναι και μεγάλο. Λες να το πληρώσουμε εμείς το δωμάτιο. Άκου να σου πω, κύριε, από τέτοια μου. Εγώ δεν μένω μαζί σου εδώ μέσα, δεν πάνε να έχεις γιο το Γεωργούλη. Αντιλαβού! Γιατί καλέ, χολέρα έχω! Θέλω να μείνω μόνη μου. Έχω σχέδια για απόψε το βράδυ. Σχέδια. Τον υπεύθυνο. Ναι, τον υπεύθυνο, δεν κατάλαβα. Τον ωραίγεσαι κι εσύ. Ούτε να σε φτύσει. Τον είδα εγώ, δεν είσαι το στήλι του. Δεν είμαι το στήλι του. Σε λίγο θα δούμε αν είμαι το στήλι του. Κάρια. Κοπελίτσα! Εγώ θα πάρω την αριστερή μεριά στο κρεβάτι, να το ξέρεις, ναι! Τι να κάνω, ρε Μάρο, αφού σου λέω έχω δουλειά. Σε παρακαλώ να χάρεις, μην αρχίσεις πάλι τα ίδια με τις αυτοκτονίες. Κύριε Πέτρο! Να σου πω, πρέπει να κλείσω. Τι, αυτοκτόνα, ρε Μάρα, αυτοκτόνα! Κύριε Πέτρο, να είμαι κι εγώ. Τι θέλετε, κυρία μου? Για τους φίλους, απλά Τζόρτζια. Τζόρτζια, μάλιστα. Τι πρόβλημα υπάρχει πάλι, κυρία Τζόρτζια? Είσαι κάτι κόσμο, έβγαλε τα παπούτσια της. Σοβαρά, ε? Και εγώ τι θέλετε να κάνω? Αυτός ο πληθυντικός είναι τόσο διαρωτικός. Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας παρακαλώ. Είμαι πτώμα και εσείς έχετε άλλη διάθεση. Τι άλλη διάθεση? Εγώ ήθελα απλά ένα μονόκλινο. Κι εγώ ήθελα 50.000 ευρώ, αλλά δεν βρίσκω όπλο να σκοτώσω τη θιά μου. Μια σουίτα θα πληρώσω, δεν είμαι τσίπισσα. Σας είπα πως το ξενοδοχείο είναι γεμάτο. Κάντε λίγη υπομονή, ένα βράδυ είναι, θα περάσει. Κι αν αυτό το βράδυ είναι το τελευταίο μου, θα το περάσω εγώ με αυτήν εκεί πάνω. Τι τα κόλλημα από την ώρα που ήρθα, δεν με έχετε αφήσει σε ησυχία μου, τα έχετε. Τι σας τα. Αφήστε με ήσυχο, κυρία μου. Okay. Προσέξτε μόνο μη σας φύγει κανένας πόντος από το καλσόν. Γιατί δεν μου βρίσκεται κανένα μανόν. Ποια με διαβάσει που να τη διαβάσουνε 4 και ο παπάς 5, Παναγία μου. Τελικά πήρα τη δεξιά μεριά για να είμαι κοντά στον απόπατο. Χαίστηκα. Και έβαλα και δικά μου σεντόνια, πεντακάθαρα. Τα πλένω με πράσινο σαπούνι, σε ξένα ποτέ δεν κοιμάμαι. Τι είναι καλέ, κατέβηκε ο στόλος ξεβράκωτος. Βίστος, άστο, έχω άσμα.
Και εγώ τα νεύρα μου. Δεν ξέρεις πως μου φέρθηκε αυτός εκεί κάτω. Εγώ σε το είπα, δεν είσαι το στήλι του. Βρε, αντέστρωσε τα σεντόνια σου, μην γίνει μάχη εδώ μέσα. Θα μιλήσεις και από πάνω. Εσύ με τι τα πλένεις τα σεντόνια? Με αίμα γραιών. Απαμπα. Δεν τα πλένω εγώ. Έχω γυναίκα. 4 φορές την εβδομάδα. Καλά, εσείς οι καινούργιες τίποτα δεν κάνετε. Μόνο νύχια και λούσα. Τι τα πίνετε καλέ τόσο μακριά τα νύχια σας? Τα δέντρα σκαρφαλώνετε? Όχι. Αλλά άμα χρειαστεί, ξεματιάζουμε κιόλας. Εγώ είμαι πολύ νοικοκύρα. Αυτό μπορείς, αυτό είσαι κούκλα μου. Και ποτέ δεν κοιμάμαι σε ξένα σεντόνια. Μην κολλήσω και κανένα μικρόβιο. Το μικρόβιο το ρωτάς αν θέλει να κολλήσει πάνω σου. Πολύ σεύτης αυτός, ε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε τη δουλειά σου και παράταμε. Αυτό δεν μου αρέσει. Πού θα πας? Στο διάολο. Και δεν έχω κάτι σε κόκκινο. Να μας ορτεί. Καλέ, τι φάσματα είναι αυτά? Εγώ ούτε για ξεσκονόπανο δεν θα τα είχα. Σε δείξω εγώ οι φάσματα. Κοίτα. Τι είναι αυτό καλέ? Βαμβακερό. Ναι, αλλά τι είναι αυτό καλέ? Η κοιλότα μου η καλή. Την έχω για τα ταξίδια, για τα νοσοκομεία, Θεός φυλάξει. Α, γιατί εγώ νόμιζα πως είναι η κουβέρτα σου η καλή. Εγώ έτσι το θέλω το βρακί. Να με ζεσταίνει στην κοιλιά. Γιατί θα γεννήσεις? Μα παπανεύρα, σε φτύνει αυτός εκεί κάτω, εγώ θα την πληρώσω. Την τύχη μου, απ' όλα έχει εδώ μέσα, λιμοντσέλο δεν έχει. Θέλεις κοπελίτσα? Τι είναι αυτό? Κρουσί. Τι είναι αυτό, πάμε πάντα μπροστά μου, βρώμος κυλάει. Πολύ με πέτυχε. Ειδικά η μελιτζάνα λοκούμι. Θέλω να δοκιμάσω. Παπαπαπα, να μου λείπει το λοκούμι. Στη Θεσσαλονίκη που μένεις, κοπελίτσα? Εγώ μένω στο Πανάραμα, εσύ? Κάπου εκεί κοντά θα βολοδέρνω κι εγώ. Όταν λες κοντά. Καμάρα. Τι κοντά λες τότε, καλέ, μακριά είμαστε. Εσύ είσαι downtown. Ορίστε. Ο γιος μου μετά έμαθε αυτά τα εγγλέζικα. Πατέρα σου, η μάνα σου ζουνε? Ναι, τέλειωσε η ανάκριση, έχουμε κι άλλο. Εγώ πεθαμένους τους έχω και τους δυο. Νάτι, ο Λάζος και η Δέσπο. Εσένα πώς τους λένε τους δικούς σου? Μαρία και Τάκη. Τάκη λέγανε τον άντρα μου, πεθαμένο τον έχω. Πάει κι αυτός, όλους τους έστειλες. Τι δουλειά κάνεις? Εκτελώ, τραγούδια, τραγουδίστρια είμαι. Α, δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις? Τώρα βγάζω το πρώτο μου CD. Θα με μάθεις λίγο. Όλη η ομογένεια με ξέρει. Πάω τώρα εκεί για συναυλίες. Α, αρπαχτές. Όχι αρπαχτές, συναυλίες. Μπράβο. Καλή τύχη να έχεις, κοπελίτσα μου, στις συναυλίες. Εγώ πάω στο γιο μου τον Κυριάκο στην Αμερική. Μάνα με είπε, έλα να ξεχειμονιάσεις εδώ και εγώ πάω. Νάτος, δεν με μοιάζει. Σαν αδερφή σου είναι. Πεθαμένη την έχω κι αυτήν. Σιγά μη σου γλίτωνε. Αχ, η Ανούλα μας. Να την. Εδώ βγαίστην είμαστε στην έδεσα στις καταράκτες. Πριν γνωρίσει τον άντρα της. Γι' αυτό είναι στενοχωρημένο το πουλάκι μου. Αλλά και μετά που το γνώρισε ακόμη χειρότερα ήτανε. Δεν δένει με το καβάλι, δεν δένει, δες το. Αχ, αυτή να λιώνει και αυτός να μην δίνει σημασία. Αλλά έτσι είναι, οι άντρες θέλουνε κόλπα. Μόλις του έκανε νούμερα η Ανούλα μας, αμέσως την κυνήγησε ο Γιάννης. Τι νούμερο του έκανε δηλαδή, πάτησε στα κάρβουνα σαν τη Δρούζα? Όχι καλέ, σε καλό σου. Τα φτιάξε με άλλον. Όχι τα αλήθεια, το ψέματα το έκανε, τίποτα δεν έκανε το κορίτσι. Μόλις το έμαθε ο Γιάννης, έσκαζε από τη ζήλια του και ήρθε και μας τη ζήτησε. Τι έτσι το μπαμπαμ? Έτσι. Ο άντρας θέλει κλάσιμο και η μαγκιά λουστρίνη, έτσι έλεγε συγχωρεμένη Ανούλα μας. Και η μαγκιά λουστρίνη. Έλα, σκορπιέ, ραγκωτέ. Έτοιμος ο φράπες σου. Έλα, έλα, ιδίες. Και πού να δεις πως έγινε όταν τον είδε, λες και την βάρεσε κεραυνό στο κεφάλι. Και κύριε Πέτρο μου από εδώ και κύριε Πέτρο μου ακόμα ντυμένος. Έλα, τέρμα η πλάκα, εντάξει. Πώς θα την κάνεις? Ποια? Για ποια μιλάμε, για την κυρία στο 601. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, είπαμε, δεν γουστάρω. Οπ, δεν το πιστεύω, πάνω στην ώρα. Λοιπόν, κοίτα τώρα, κύριε Πέτρο. Σταμάτα, θα μας ακούσει. Και τι σε νοιάζει, αφού δεν το ακούσει. Αγόρι μου, μπορεί να έχω ένα ντρέι μαρτίνι στις ξαπλώστρες? Βεβαίως. Α, με δύο ελιές. Από τις πράσινες, τις χοντρές. Ξέρεις εσύ. Κάνε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω. Τι έγινε ρε παιδί, γιατί δεν με χαιρέτησε? Μάλλον θα έφυγε η Αφροδίτη από το Σκορπιό, Πετράκη. Αφού δεν γουστάρεις. Ε, ναι όχι εντάξει, αλλά ξέρεις τώρα. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. Δεν μου λες, ποιος είναι αυτός που μιλάει? Ο Στέις είναι ο βαγωσός της μας, έτσι? Ναι. Εγώ θέλω μια χάρη. Ό,τι θες. Ό,τι θέλω το βράδυ.
Προς το παρόν θέλω να δω αυτό το υπέροχο κορμί μέσα στο νερό να κάνει μακροβούτια για πάρτι. Έγινε. Αντώνη, ένα dry martini ακόμα. Ξέρεις εσύ. Ρωτιά, κοίτα. Μπράβο, μπράβο. Ναι, αγόρι μου, μια χαρά είμαι, μην ανησυχείς. Τρομάρα πήραμε μόνο. Κυριακό, δεν να χαλάσουν οι ντολμάδες. 100 σέκανα σε φτάνουνε. Ναι, για βρημένο με μια πάρα πολύ καλή κοπελίτσα. Ναι, ναι, ναι. Άντε για βρημνέ. Αύριο μας είπανε θα πετάξουμε. Λόκι, Λόκι, πού είσαι Φλόκι, Λόκι. Αμάν για βρήμ σε πίνω, χάσαμε το Φλόκι. Δόρτια, κοίτα. Μπράβο, μπράβο, κι άλλο. When me and my girl are walking in, when he passes each girl, he passes those. Ενοχλώ. Αν δεν κρύβεται τον ήλιο και το Μιχάλη, όχι. Θα ήθελα να επανορθώσω. Α, ναι. Γιατί κάνατε κάτι κακό. Αισθάνομαι άσχημα που σας μίλησα έτσι πριν από λίγο. Συνήθως δεν φέρομαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να εξυπηρετήσω. Ξεχάστε το. Δόρτια, κοίτα. Μπράβο, μπράβο, κι άλλο που να πνιγείς. Παιδιά. Στην υγεία μας. Της υγεία. Ώστε αύριο φεύγετε για Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι να με κρατήσει εδώ. Εκτός αν υπάρχει. Ξέρεις, ήθελα να σου πω κάτι. Πείτε το. Ήθελα να σου πω ότι... Λόκι! Τι έγινε εκεί. Δεν έχει σημασία. Πείτε με αυτό που θέλετε να μου πω κάτι. Λόκι! 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 Εσείς δεν είστε υπεύθυνος. Ναι. Τι κάθεστε και κοιτάτε, χάθηκε ο Φλόκι του ανθρώπου. Τρέξτε να το βρείτε. Καλά, πώς χάθηκε ολόκληρο σκυλί. Φλόκι! Φλόκι! Εσύ τώρα θα πας να βρεις το ζόρι σου. Φλόκια! Φλόκι! Προχώρη και πες τα όλα. Αυτά δεν περνάνε σε μένα, αυτά που ξέρεις να τα ξεχάσεις. Προχώρη. Προχώρη. Προχώρη και κατέθεσε. Αλλά τι με τραβολογάς τα γκρέμνα. Επίτηδες το κάνεις, έτσι. Τι σε έκανα, βρε κοπελίτσα, εγώ. Λέγε, επίτηδες το κάνεις, γιατί δεν θες να τη φτιάξω με το μέτρο, αυτό δεν είναι. Είμαι τον Παναή, εγώ ήθελα να βοηθήσω τον τυφλό τον άνθρωπο. Γιατί με νοιάζει εμένα ο τυφλός ο άνθρωπος. Εγώ χάσα το μέτρο μέσα από τα χέρια μου εξαιτία σου. Εκεί που ήταν έτοιμος να κατεβάσει το φερμουάρ, πετάχτηκες σαν την κατάρα της Παρθένας. Τι είναι αυτό. Από τι ακούστηκε. Φλόκι! 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 Εδώ ήταν το βρωμόσκυλο. Πέτρο, Πέτρο, νάτος, τον βρήκα. Πού Φλόκι, 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 πού είναι, ποιος τον βρήκε. Η Τζόντζια τον βρήκε, κύριε Πέτρο. Θα τρελαινόμουν αν δεν τον έβρισκα. Έφαγε όλο τον κόσμο, στα τέσσερα τον έψαχνε. Αυτό το σκυλάκι το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή που το είδα. Τι το λάτρεψε, καλέ, το γλώτσαγε. Ντροπή σου, κύριε Ανέστη, να λες τέτοια λόγια. Στραβό είναι ό,τι θέλει, βλέπει. Έλα πάντα. Γιατί μ' άφησες, μωρέ. Γιατί μ' άφησες. Εγώ τι θα έκανα χωρίς εσένα. Έλα. Αχ, δεν μπορώ με τέτοια. Μου λύνει το κορσές. Με αυτό και με τη Βέρα στο δεξί. Ώστε εσύ τον βρήκες. Ναι, τι θες. Και εσύ είσαι σίγουρα από Θεσσαλονίκη. Εσένα, αγάπη μου, αυτό είναι το πρόβλημα της ζωής, όπου είμαι εγώ. Δεν έχεις τίποτα άλλο να ασχοληθείς. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Χάνουμε τα σκυλιά μας. Πάμε. Σκυλί, δίψασε, έχει ανάγκη από νερό. Τρόμαξε. Βέβαια, στα χέρια σου. Γιατί κάτι μου λέει ότι εμείς οι δύο θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί. Άμα σου πω ότι και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Πάμε, πάμε, πάμε. Φλόκι, Φλόκι. Έρχεται η μανούρια, αγάπη μου. Σπουδαίο κορίτσι. Για να δούμε. Να σου πω, μην ξεχάσεις να τους δώσεις τα διαβατήρια. Μάλιστα. Τους τα δώσω και τα διαβατήρια. Πάντως σε φοβήθηκε το μάτι μου. Χειρότερη από την Ανούλα μας είσαι. Γιατί, καλέ, τι έκανα. Μα να κάνεις ότι αγαπάς τα σκυλιά. Γιατί τον κοροϊδεύεις τον άνθρωπο. Σκάσε τώρα και δες πίσω αν φεγγίζει. Καλά, καλυβρακή, δεν φοράς. Φοράω, στριγκάκι. Και μένα με έφερε ο Κυριάκος μου ένα μια φορά και με είπε: φόρα το μαμάκα, πολύ θα σε εξυπηρετήσει. Καθόλου δεν με εξυπηρέτησε, μια εβδομάδα το έψαχνα. Θέλεις λίγο γαλακτομπούρεκο. Καλά, έχεις λαλήσει τελείως έτσι. Πριν από λίγο χριστιανοί που δεν έτρωγες τρουσί. Θα αναγουλιάσεις. Μετά το ξινό θέλω και κάτι γλυκό. Εμείς οι παλιές έχουμε γερά στομάκια. Να τα κάνετε τσάντες. Τζορτζία! Τι είναι πάλι? Αυτή είναι εδώ την πορτοκαλί την μπλούζα να φορέσει. Πολύ θα σε φωτίσει. Δεν είναι μπλούζα, φόρεμα είναι. Ήμαρτα, Παναία, ήμαρτα.
Τι θες, παιδί μου, πάλι. Να μου δώσει τα διαβατήρια, να σου τα πάω, είπε ο Πέτρος. Εκεί είναι, πάρτα. Κάνεις έτσι, Χριστιανή μου, δεν έπεσε τροπολιτσά. Γεια σας. Βα. Τα πάνω κάτω φέραμε εδώ μέσα, βλέπω, ε. Έτσι κάνω εγώ που πάω. Καλά λένε πως εσείς οι Θεσσαλονικές είστε παστρικές. Ναι, είμαστε, κοπάνατε τώρα. Εσύ, από πού είσαι από τη Θεσσαλονίκη? Από το Πανόραμα, θες κάτι? Αλλά εγώ είμαι από το Πανόραμα, εσύ είσαι από την Καμάρα. Καμάρα ή Πανόραμα? Καμάρα Πανοράματος. Στη Τσιμισκή δεν είναι η Καμάρα? Στη Τσιμισκή. Φάτσα, όπως βλέπεις τη Τσιμισκή, είναι η Καμάρα. Είμαστε εντάξει τώρα ή θα φέρεις και τη λάμπα? Τι λες, καλέ κοπελίτσα, στην Εγνατία είναι η Καμάρα. Καλά τώρα εσύ λες να πλακωθείς στα κλωτσομπουνίδια η Τσιμισκή με την Εγνατία? Ψηλές γυναίκες πάντως βγάζει Θεσσαλονίκη, ε. Σκατά ψηλές. Σαν σκαμνάκια για τον Τζάκι είμαστε. Η μάνα μου, εγώ και η αδερφή μου, ένα μπόι. 1,85 και οι τρεις μαζί. Εσένα η μάνα σου είναι ψηλή. Πώς τη λένε τη μαμά σου? Σοφία. Μαρία. Σοφία ή Μαρία, αποφασίστε. Μαρία δεν με είπες πώς τη λένε? Καλά δεν τρέπεσαι λιγάκι? Δηλαδή τι πιστεύεις, ότι σου κρύβω τα ονόματα της μητέρας μου? Η μητέρα μου είχε δύο ονόματα, Σοφία και Μαρία. Το Σοφία το πήρε από... Από την Πέμπο. Από την Πέμπο αγιά σου. Και το Μαρία από την... Βεδαγιώτης. Όχι, από τη Μαρία Ιωαννίδου Γερμανού. Και τον πατέρα σου πώς τον λένε? Χρήστο. Καλατάκι δεν με είπες πώς τον λένε? Ε, καλά, αφήστε. Μπορεί και ο πατέρας σας να έχει δύο ονόματα. Όχι, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί έχει το όνομα του συγχωρεμένου του άντρα μου. Τάκι τον λένε. Γιατί βασανίζετε το μυαλό σας με μικροπράγματα? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρήστος, Χριστάκης, Τάκης. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι πως το διαβατήριό σας λέει πως είστε από την Κεσαριανή, τον πατέρα σας τον λένε Τηλέμαχο και τη μάνα σας Φωτεινή. Χαίρετε. Με συγχωρείτε. Αλλά τι είπε αυτή? Γιατί με είπες ψέματα εμένα? Να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, καλέ, γιατί κρύβεσαι? Μήπως σκότωσες? Δεν κρύβομαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη σκιάζεσαι. Μα Χριστούλη μου, είναι γόνισσα! Μη σκιάζεσαι, γιαγιούλα, κι άκου. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι ό,τι σου πω θα μείνει μεταξύ μας. Λέγε, αλλά από μακριά. Γεννήθηκα στην Κεσαριανή. Ο πατέρας μου. Ο Τηλέμαχος. Ο Τηλέμαχος. Πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρή. Από τι? Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Από καρδιακό, από ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, από εγκεφαλικό. Δεν ξέρω, δεν μάθαμε ποτέ. Μακριά από εμάς, Παναγία μου. Η μαμά μου η Φωτεινή ξαναπαντρεύτηκε. Ο άντρας της ο Σπύρος. Δεν θέλω ούτε να το θυμάμαι. Μ' έδερνε. Πήγαινε κατά κεφαλιά σύννεφο. Με κακοποιούσε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο Πάνος ο Κοκκινόπουλος καλή του ώρα με βοήθησε να το ξεπεράσω. Τι με λες, μπράβο στον Πανούλη, μπράβο. Όταν έγινα 18 χρονών, η μάνα μου με βοήθησε να το σκάσω νύχτα με οτομοτρής. Από τότε άρχισα να δουλεύω σε διάφορα μαγαζιά στην επαρχία. Τι μαγαζιά? Σκυλάδικα. Όταν λες σκυλάδικα, τι? Μπουζουκλερί, μαντάμ. Mm. Από τότε άρχισε να με ψάχνει παντού. Όπου και αν πήγαινα, με ακολουθούσε. Ζούσα έναν εφιάλτη. Έτσι αναγκάστηκα να αλλάξω ταυτότητα. Για να μην με βρει. Πω, κι εγώ σε είπα φώνησα, πουλάκι μου. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος για μένα? Ποιος άνθρωπος? Ο Πέτρος. Εμένα για γιούλα δεν με αγάπησε κανείς. Ούτε εγώ μπόρεσα να αγαπήσω. Η καρδιά μου ήταν κλειστή. Μέχρι που είδα τον Πέτρο. Αλλά τι λέω, αποκλείεται. Τι να θέλει αυτός από μένα? Αυτό να μην το ξαναπείς. Πάω και έρχομαι. Πού πας, καλέ? Να φέρω τον παπά να σε διαβάσει. Θα το κυκλώσουμε από παντού, θα το ρίξουμε τον Πέτρο. Γιατί βοηθάει ο παπάς? Αν βοηθάει, λέει η Ανούλα, πώς να μην τον έριξε τον άντρα της? Με κόλπα μου είπες. Ναι, με κόλπα, αλλά έβαλε και ο Θεός το χέρι του μέσω του παπά. Ορίστε. Τι έπαθες πάλι εσύ? Τίποτα. Σε λίγο θα πάθω αν είναι αυτό που υποψιάζομαι. Τι λες πάλι, παιδί μου? Τίποτα, άσε με τώρα. Άσε με τώρα εμένα, άσε με. Καλά, σ' αφήνω. Τα σεντόνια στο 205 τραβά να αλλάξεις. Το πρώτο άλλαξα. Είναι νιώπατρη, κορίτσι μου. Ε, και την Παρθένα την πήρε? Α, εσύ χτύρε εδώ μέσα με τον καθανόμαλο. Δεν πας καλά. Ναι, παιδί μου, σου λέω, χαμός γίνεται. Το τι ψέμα έχω πει ρουφιάνα, δεν φαντάζεσαι. Τι πράγμα? Αυτή η εγκληματική αημάρο. Πολύ φοβάμαι ότι έχει καταλάβει όλα και θα πάει να τα ξεράσει τον Πέτρο. Πως είμαι ο Γιώργος που αγαπούσε μέχρι χτες. Ναι, παιδί μου, σου λέω, έγκλημα μεγάλο. Ας την κάνω εγώ αυτή, δεν διανοείσαι. Για γιατί? Καλέ, χαμπάρι δεν έχει πάρει αυτή. Γλυκίδα το πλάσμα. Πάει να φέρει παπά να με διαβάσει για να μου κάτσει το τεκνό. Το πιστεύεις?
Γιατί όχι, καλέ, μπορεί και να πιάσει. Άντε, Μαριάθη. Έχω βάλει και το μακρύ μου για να είμαι αγνή και συνισταζούμενη. Έλα, κούκλα μου τώρα. Μπροστά σου εγώ, η κάρα του Αγίου Νεκταρίου. Αχ, παππούλη μου, πολύ θα με εξυπηρετήσεις. Ο Σατανάς είναι παντού, κόρη μου. Σ' αφήνω, ήρθανε. Από εδώ πάτε, από εδώ περάστε. Το χέρι, φίλο το μωρί, το χέρι. Την ευλογία σας, πάτε. Την ευχή μου, τέκνο μου, σκύψε. Μπαρντών. Σκύψε, μωρί, που σε λέει ο Χριστιανός. Αλλού και αλλού ξέρετε και σκύβετε. Σχώρα με, πάτερ. Τα πρώτα θα τα πηδήξω. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα ξεκινήσω από το ευλογητό σου. Ναι, ναι, πάτερ μου, τα σως, τα σως. Πού είσαι, στο μπαλκόνι, πάλι. Και γιατί δεν πέφτεις? Άκου, Μαρά, ό,τι και να κάνεις δεν σε πιστεύω πια. Εντάξει, δεν σε πιστεύω. Εσύ, Μίλτο, σε ποιο δωμάτιο είναι αυτός με το σκυλί? Στο 605. Αμήν. Με τις υγείες σου, κόρη μου. Ό,τι πείτε, πάτερ μου. Εγώ φεύγω τώρα. Στο καλό, πάτερ μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεστε την οικογένειά σας, την παπαδιά, τα παπαδοπέδια. Να συγχωρεθούν και τα πεθαμένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και με κέφ και με μπρίο στην εκκλησία. Ορμάτε, μας φάνει αντίχριστοι. Αποκεφαλίστε τους. Δεν μου λες, πώς πήγε, το περικυκλώσαμε το κακό? Αλλά τόση ώρα με βγήκε το μάτι να σε κάνω νοήματα, δεν καταλαβαίνεις? Τι να καταλάβω, καλέ? Καλέ, δώσ' το κάτι τίστο στον άνθρωπο, αλλιώς δεν πιάνει ευχή. 20 ευρώ φτάνουνε? 20, 50 δώσε. Στην Κοκκίνου ξέρετε και τα δίνετε. Εδώ τα λυπάστε. Τρέχα, τρέχα. Πάω, πάω. Ει, παππούλη. Μιλά, κάσκαλε. Αχ, Παναία μου, σου μελάντε, φτάσει τα θάματα τα πότα. Πίσω έναν κι άλλο. Ε, hey, πάτε, κάτι για την εκκλησία. Ευχαριστώ, τέκνο. Τι γίνεται, ε? Πάω να δω τι κάνει ο Φλόκη. Δεν το πιστεύω, από εκεί ερχόμουν. Του έδωσε ένα κόκαλο να... Δεν θα το πιστέψεις, κούκλος. Μέσα στο κέφι να κάνει αερότουμπες. Δεν μου λες, έχει σκυλί. Σκυλιά. Α, δικιά μας δηλαδή, ε. Γιατί εγώ έχω 5. Μόνο. Εγώ 5 έστειλα τις προάλλες στο Γιώργο Μαρίνο. Έχω καμιά 20, 22 κάπου εκεί. Σοβαρά. Mm-hmm. Τι ράτσες? Πολλές ράτσες. Και κανείς και γκριφών και κανείς. Πες εσύ ράτσες και τις έχω όλες. Τεριέ έχεις? Τεριέ δεν έχω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τεριέ έχω και κανείς και τεριέ και λάση. Πολλές λάση. Λάση πάνω, λάση κάτω, λάση δεξιά. Λάση στο μίνι μπαρ. Υπερπαραγωγή, δεν το έχεις ξαναδεί αυτό? Καλά. Πες μου τώρα ότι έχεις και αφγανικό σκύλο να με στείλεις τελείως. 5 Αφγανούς έχω. Καταπληκτικά σκυλιά, τα λατρεύω τα χρυσά μου. 5. Μα 4 υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Το μάθεις και εσύ ότι χάσαμε τον έναν. Ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Να σου πω, έχεις λίγο χρόνο? Ναι, γιατί? Να σου δείξω φωτογραφίες με τα σκυλιά μου. Ασφαλώς. Αλλά κρίμα που ξέχασα και εγώ το δικό μου άλμπουμ με τις φωτογραφίες. Δεν χωρούσε στη βαλίτσα, Πέτρο. Ώστε λοιπόν τραγουδίστρια και από Θεσσαλονίκη. Ναι, πανόραμα. Γέννημα θρέμα. Φεύγω τώρα για Αμερική, έχω σειρά συναυλιών. Στην Αστόρια. Οι γονείς σου? Τους έχασα πέρυσι σε τροχαίο. Λυπάμαι. Αχ, άστα αυτά, ας πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Τα ζουζούνια που είναι? Λοιπόν, το μπουλντόγκ. Τι φατσούλα είναι αυτή, τι ζουζουνάκι είναι αυτό? Ο Αλή, έτσι τον λέω. Τούρκος είναι. Ο Λίκος μου, ο Ρέξ. Το ξέρω καλά, αυτό είναι από το σύριαλ. Μιλάει και πολύ καλά γερμανικά. Ψάχνεις κάτι? Ναι, αλλά θα το βρω, έννοια σου. Αυτό είναι το σέντερ μου, ο Βαγγέλης. Άρε Βαγγέλη. Να και η φούντα του τσολιά. Τσιν τσιν. Πέτρο, ξέρεις πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή? Μίλησε μου για σένα. Είσαι μόνος? Μόνος με 5 σκυλιά. Βρε Πέτρο μου, πέρα από τα σκυλιά, ενώ τις νύχτες τι κάνεις? Πέρα από τη βόλτα με τους σκύλους. Έχω μια σχέση. Α. Είχα δηλαδή, γιατί... τέλος. Πόσο λυπάμαι. Γεια σε εδώ. Τι? Τι έπαθε το πρόσωπό σου? Τι έπαθε το πρόσωπό μου, με σκιάζεις με στο λιοπύρι? Πέταξε καντήλες. Καντήλες, Χριστέ μου. Έλα ρε τώρα, σταμάτα τα κουλά. Τι θες να κάνω? Πόσο άλλο make-up να βάλω, Παναγία μου?
Δεν το ξέρω ότι έχω αλλεργία στη σκυλιά, το ξέρω, εσύ τι λες. Αλλά τι ήθελες να κάνω, ήταν το μόνο κοινό σημείο επαφής. Δεν τον έχεις δει πως κάνει όταν μιλάει για τα σκυλιά. Έχω δει και έχω δει βίτσια, τέτοιο βίτσιο δεν έχω ξαναδεί. Ντορίτα, βγάζω κι άλλα φούντοσα. Σταμάτα μωρί, μην φέρεις την καταστροφή. Έχω κάτι, στα λέμε φιλιάκια. Δεν το πιστεύω την τύχη μου και τώρα. Θέλες και εσύ, Χριστιανή μου, τον μπάνιο στην ηλικία σου. Δεν φταίει το μπάνιο, με μάτια σαν. Ναι, είσαι και το καλύτερο κομμάτι μας στο ξενοδοχείο. Ένας ο πίνακας του τσαρούχη στην είσοδο και μία εσύ. Δεν το βουλώνεις κι εσύ, δεν βλέπεις την γυναίκα πονάει. Η δικιά σου πού είναι να βοηθήσει. Κύριε Πέτρο, γιατί δεν έρχεται ο γιατρός, πεθαίνω. Τον ειδοποίησα, κυρία Παρέσα. Αν είχατε μυαλό, δεν θα αφήνατε κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά για να τρέχετε πίσω από τις τσουλάρες σαν κι αυτήν. Τώρα ψάχνεις κι εσύ για γαμπρό που πεθαίνω. Δεν μου λες, τι σου έχει κάνει η κοπέλα, ε? Γιατί μας έχει φλωμώσει τα ψέματα, Πετράκη? Δεν κατάλαβα. Κορίτσι μου, πήγαινε να δεις αν έρχεται ο γιατρός, πονάω. Πρώτον, μας είπε ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι, πανοραμίτησα. Ναι, όσο εγώ με πολίτησα. Αχ, τι πόνος είναι αυτός, τι πόνος. Από την Κεσαριανή είναι, πίσω από το σκοπευτήριο. Και εσύ που το ξέρεις αυτό, ε? Είδα τις σφαίρες στην πλάτη της. Τι που το ξέρω, καλά, άνοιξε το διαβατήριο να δεις που το ξέρω. Κύριε Πέτρο, γιατί δεν της λες να πάει να φέρει το γιατρό, τι ξενοδοχείο είναι αυτό τέλος πάντων? Οι γονείς της που ζούνε, σου είπε. Δεν ζούνε, τους έχασε σε τροχαίο. Τα ακούς εσύ, ζούνε μια χαρά. Το γιατρό, το γιατρό! Καλά, τότε γιατί όλα αυτά? Θα σου πω όταν βεβαιωθώ. Δεν θα αργήσει να σκάσει η μπόμπα. Τι ήταν αυτά που είπε η Μάρο? Τι θες κατά να κατέβεις τώρα, αγόρι μου? Α, βέβαια. Βέβαια, βέβαια, τώρα εξηγούνται όλα. Από τη μια μου λέει ότι λατρεύει τα σκυλιά και από την άλλη δεν έχει ιδέα από ράτσες. Τέσσερα είναι όλα και όλα τα αφγανικά σκυλιά στην Ελλάδα και αυτή μου είπε ότι έχει πέντε. Μέχρι και γονείς έθαψε. Μην την κατηγορείς άδικα την κοπελίτσα. Έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχω εγώ που πάω και πέφτω σε λάθος γυναίκες. Όλο σε τρελές. Σώπα, πουλάκι μου. Και μου φαίνονταν συμπαθητική αυτή. Να πάρει, πάλι έξω έπεσα. Έχει πρόβλημα, σου λέω. Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις? Δεν είναι καλά στα μυαλά της. Να. Εδώ, εδώ. Βλέπεις όλα αυτά τα χάπια? Δικά της είναι. Λέει ψέματα γιατί είναι το κούι της. Ησύχασες τώρα? Έχει τίποτα να πιω? Από όλα έχει. Λιμοντσέλο δεν έχει. Αντώνη, μήπως είπες στον Πέτρο? Κάπου το φωνάξα, δεν κατάλαβα. Είσαι καλά? Ναι, γιατί? Τι είναι το πρόσωπό σου? Αλλεργικά, τα βρωμόσκυλα. Και μου τέλειωσαν και τα χάπια. Καλά, ε. Θα φτιάξω εδώ ένα ματζούνι. Για πες. Με λιμοντσέλο. Λιμοντσέλο. Άνηθο. Άνηθο. Και κάπαρι σε σκόνη. Κάπαρι σε σκόνη. Παναγία μου. Σε μία ώρα θα είσαι περδίκη. Αντωνάκη, μ' ανέστησες. Ρέχει κτίρια εσύ. Έλα εδώ που σου λέω. Θα το πω στη γιαγιά σου. Τι τύχη μου εδώ μέσα, από το να σκύψουμε δεν μπορούμε. Μας παρενοχλούν και τα βυζανιάρικα τώρα. Τι να στα ρίξω, μωρέ, αφού σε μπάζω. Έχεις φάει σφαλιάρα από μπάζω Σαββατόβραδο? Σου έχω. Αυτό που ψάχνεις. Πολλά ψάχνω, πιο απ' όλα. Για την κόμενα, το 601, την ξαντιά. Για, λέγε, τι ξέρεις. Α, όχι έτσι. Επαγγελματίες είμαστε. Μη δουλεύουμε και στο τζάμπα, είναι και η δύσκολη κυρία τώρα με το γιούρο. Λέγε, ρε πασμένο, πρέπει να αλλάξω τα σεντόνια με το γιούρο. 500 γιούρο. Χάι, χάσε ρε που θα σου δώσω και 500 γιούρο. Κρίμα, γιατί σου είχα και κοτσαμάν κασέτα. Με στοιχεία. Κασέτα. 500. Okay. Πότε? Σε μισή ώρα στο μπαράκι. Έγινε. Και πού σε βάζω? Έλα την τύχη μου. Τα λεφτά σηκωσάρικα. Και αν είναι προσημειωμένα, έφυγα. 420. Αυτή η εγκληματική Αιμάρο. Πολύ φοβάμαι ότι έχει καταλάβει όλα και θα πάει να τα ξεράσει στον Πέτρο. Πως είμαι ο Γιώργος που αγαπούσε μέχρι χτες. Ναι, παιδί. Σωστή. Πάντα. Δικιά σου. Ευχαριστώ. Και να ξέρεις πως δεν έχω κόπια. Είμαι επαγγελματίας εγώ. Άντε, γεια. Στα τσακίδια. Τι έχει πάθει αυτός απέναντι, μπορείς να μου πεις? Ε? Από την ώρα που κατεβήκαμε κουβέντα δεν μου είπε. Μπορεί να μην θέλει να δώσει στόχο ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Θέρμα η καμαριέρα. Μπορείς να μου φέρεις, σε παρακαλώ, ένα ουίσκι με πάρα πολύ πάγο, παρακαλώ. Βεβαίως. Κύριε Γιώργο. Σας
Μισό λεπτά, κύριε Μάρμου, να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις, βρε. Που σ' άφησα Γιώργο Μεντούρο και σε βρίσκω Τζόρτζ για με δύο μέτρα τα κούνια. Και τι ήθελες να κάνω, Χριστιανή μου, να πάω κόντρα στη φύση μου. Και τη δική μου φύση ποιος λογαριάζει, βρε. Πού πήγανε τα Love Forever που είχα χαράξει όλα τα δέντρα του ημιτού. Ακόμα με κυνηγάει το δασαρχείο. Έχεις λαλήσει, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Που δεν είχες καν τον ανδρισμό να έρθεις να μου πεις Μάρο, τελειώσαμε. Ποιον ανδρισμό, αγάπη μου, κοίτα τι έχεις απέναντί σου. Εγχείρηση αλλαγής φίλου έχω κάνει. Ποιο ανδρισμό ψάχνεις, λάλησες μου φαίνεται. Και τότε πώς έκανες, ρωτά μαζί μου. Σκεφτόμουν τον ξαδερφό στο Μάκι. Τι είπες, ρε. Αυτό είπες, που άκουσες, μικρή, είμαστε, κάναμε και λάθη. Και δεν μου λες. Αυτό εγώ τώρα εδώ. Τι θα το κάνω. Όχι, θα το κρίσω. Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν πήγαμε να τα χτυπήσουμε. Δεν θυμάμαι. Όχι, θα είμαστε μαζί για πάντα. Και εγώ σε πίστεψα ψεύτη. Ψεύτρα, σε παρακαλώ. Δεν έδωσα 5 εκατομμύρια για να με φωνάσεις εσύ ψεύτη. Να, κι άλλα 5-10 χαμούρι. Στη μούρη σου, καλή μου. Τζορτζία. Πρε το διάλογο κι εσύ. Δεν βλέπεις ότι μιλάμε εδώ πέρα. Εδώ γύρω θα. Ναι, αγάπη μου, ρίξε δυο ορθοπεταλιές και έρχομαι. Βούλωστο. Να τα και κατακτήσει το Γιωργάκι. Του Μπεκιστάν. Εγώ φταίω, βρε, εγώ φταίω. Πώ στηρίξα όλη μου τη ζωή σε έναν άντρα με τα κούνια ηλίθια. Έσπασα τα τηλέφωνα να δω τι έγινε, Γιωργάκη. Ζή, πέθανε ο Γιωργάκης. Πουθενά ο Γιωργάκης, γιατί ο Γιωργάκης ήταν Τζόρτζια. Μιχάλη! Έλα! Μιχάλη, έλα να σου πω κάτι. Θα σου πουθάρω τη μούρη. Θα μου ξάρει τη μούρη. Αυτό που όχι, θα το πω, γιατί να σκάσει, γιατί έτσι πουθάρω εγώ. Να σκάσει, έλα να σου πω. Η Τζόρτζια που βλέπει από εδώ δεν είναι. Σταμάτησε, Παγκλο Πέτρος, μίλας. Τι να μας τον πάρεις και αυτόν. Γιατί δεν καταλαβαίνω ποιον να σου πήρα, αγάπη μου, έχουμε παρανοήσει τελείως. Δύο χρόνια τον κυνηγάω, μωρή, θα μου τον πάρεις ένα βράδυ. Και τι θέλεις να κάνω, αγάπη μου, να μυρίσω τα νύχια μου. Κάτσε όμως να μας πρώτα τι είσαι και θα σου τολμήσεις. Πω. Δεν θα τολμήσω, γιατί φοβάσαι το συναγωνισμό με το original. Δεν νομίζω. Αν δεν νομίζεις. Πέτρο. Τι έγινε, ρε κορίτσια, τι πάθατε. Ε? Τίποτα, Πέτρο μου, είχαμε μία διαφωνία για τα ζώδια. Πέτρο, ξέρεις ποια είναι αυτή. Πέτρο, μην την ακούς, έχει κουλόρο σκοπή. Τζόρτζια, δεν είναι η Τζόρτζια. Κιμάρο, δεν είναι η Μάρο. Δεν είναι η Τζόρτζια, καλά. Η κυρία Παρέσα. Πνίγομαι! Καλέ, τρέξτε! Πνίγε τη γυναίκα, έχει φάει 5 κιλά γλυκά από το πρωί. Πνίγομαι. Θα φάει στον πάτο του Βοσπόρου. Κυρία Παρέσα! Κυρία Παρέσα! Πνίγομαι! Πνίγομαι! Κυρία Παρέσα! Γιαγιούλα! Γιαγιούλα, εσείς, μ' ακούς. Σου έχω φέρει γαλακτομπούρικο, Γιαγιούλα. Μ' ακούς, λέτε να πνίγει και κάντε κάτι. Γιαγιούλα, εσείς, Γιαγιούλα, μ' ακούς. Κάντε στην άκρη. Επιζώσω το φιλί της ζωής. Καλέ, καλέ, εντάξει είμαι. Μεγάλη χάρη της. Ελάτε, ελάτε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ελάτε. Ελάτε από εδώ να τη βάλουμε στο κρεβάτι της. Στα καθαρά της σεντόνια. Έλα, έλα κύριε Παρέσα. Σιγά σιγά. Σιγά 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 σιγά. Έτσι. Έλα κύριε Πέτρο, το γιατρό. Ένιασας. Να σου πω, πλάγια το κεφάλι, ε. Εσύ δεν τελειώσαμε εμείς δύο ακόμα. Καλά, εσύ δεν έχεις πέτσα πάνω σου. Γυναίκα πεθαίνει και στο χαδά σου. Τα χάπια μου, η καρδιά μου. Τα χάπια μου. Αμέσως. Έλα, σώπα. Α, καλέ, κοίτα χάπια. Μήπως έχεις τίποτα για τις μικρανίες μου, γιατί με έχουν πεθάνει. Δώσ' τις, καλέ κοπελίτσα, από εκεί, από αυτό το κουτί. Ναι. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Σε 5 λεπτά θα σου περάσει, 2 να πάρεις. Βέβαια. Έλα. Είσαι υγεία, να είσαι καλά. Στην υγεία σου, κορίτσι μου. Ποιες εσύ, ποιες. Εδώ, είδες το γιατρό. Μόλις έφυγε. Το προλαβαίνω. Άμα τρέξεις. Ε! Αχ, Παναγία μου, τι έπαθε αυτή, καλέ. Έλα, άστα, Παναγία μου, και έλα να την βάλουμε στην τουλάπα. Τι έπαθε. Σε είχα και για έξυπνη. Κάτσε να την πιάσω καλά. Το χάπι για την ημικρανία. Ε, τι. Ε, υπνοτικό ήταν από τα βαριά. Έλα. Δεν το πιστεύω, και πήρε και δύο. Ναι, πιάσε να την πάμε στην τουλάπα. Τράβα, καλέ. Ας τα λόγια τώρα. Πάρ' το όλο δεξιά. Ναι. Όλο δεξιά. Εσύ. Άνοιξε την τουλάπα. Ναι. Ωραία. Πάρ' το αλλιώς, θα πει. Έλα, άφηνε τώρα, άφηνε. Σιγά. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τώρα αυτή θα κοιμάται για ώρες. Την τρουπώσω με την όρκα. Πες μου κάτι, γιατί τα έκανες όλα αυτά. Ξέρεις τι έλεγε η Ανούλα. Ό,τι σε εμποδίζει, τζους. Σε μεγάλη ντάνα, αγάπη μου. Μισό λεπτό, γρήγορα στο κρεβάτι, γρήγορα. Ξέρεις εσύ, το ψόφιο χωριό την Κινέζα. Ναι, και το βλέμμα ναι, στο κενό, ναι, απλανές ναι, και γαλάζιο. Αμέσως. Τι έγινε, Πέτρο. Δεν τον πρόλαβα, είχε φύγει. Τι έγινε, κυρία Παρέσα, πώς είσαι. Εντάξει είμαι εγώ, Πέτρο μου, καλύτερα είμαι. Άντε πάτε εσείς να πιείτε ένα μαρτινάκι στην υγειά μου. Σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Άντε, περαστικά, κύριε Παρέσα. Ευχαριστώ. Πέτρο, να σου πω κάτι. Ας το, Τζορζέα. Ας το καλύτερα. Βάλε άλλο ένα διπλό.
Τι έγινε ρε εσύ? 8 έχεις πει μέχρι τώρα. Γιατί δεν σε πληρώνω? Τρελή κι αυτή, ε. Ποια? Κυρία, λέω. Στο 601. Άσε μας, Αντωνάκη. Κοίτα τη δουλειά σου, αγόρι μου. Καλά ρε εσύ, κούλα ρε. Εδώ έχει βουήξει ο κόσμος ότι η γυναίκα δεν είναι στα καλά της. Γιατί ποιος είναι? Εμείς είμαστε καλύτερα. Τι έγινε, Πετράκη? Θα τον τεινάξουμε τον κουραβιέ? Ναι, έλα Μάρα. Ναι, έχω δουλειά. Τι θα κάνεις? Ακόμα δεν αυτοκτόνησες. Άντε να παίξεις αλλού, κοριτσάκι μου. Εντάξει, και να σου πω, μην με ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο. Κατάλαβες? Αυτό που σου λέω. Να αυτό εδώ το τρυπητό να βάλεις, πολύ θα σε πάει. Μην κουράζεσαι, δεν πρόκειται να έρθω. Θα ψάξω κι άλλο εδώ τώρα. Αμάν πια κι αυτή δεν κάθεται σε μια μεριά. Από εκείνη τη μελιτζάνα την ωραία, τη Λουσά, την περίσσεψε καθόλου γιατί λύσαξα. Άστε τα τουρσιά τώρα, έχουμε να ντυθούμε. Για ποιο να ντυθούμε ρε γιαγιούλα, αφού δεν τον είδες, το να με φτύσει. Καλά, έτσι έλεγε και η Ανούλα. Και όταν λιποθύμησε ανήμερα του Πάσχα μέσα στην εκκλησιά, κόντεψε να καεί για να τη σώσει ο Γιάννης. Ναι, αλλά αυτή λιποθύμησε. Καλά έκανε. Deep μυαλό δεν έχεις? Επίτηδες το έκανε βρε κόλπο. Αμάν πια αυτή η Ανούλα η κολπατζού. Όλες μας ξεπέρασε, ένα μηδενικό αισθάνομαι δίπλα της. Μην την ξανααναφέρεις. Έλα, έλα τώρα, άντε σήκω να ντυθείς βρε να πάμε να σκάσουν αυτές που θα μας δουν από τη ζήλια τους. Τις είδα εγώ πως κοιτάζανε. Ζηλεύουν γιατί έχουμε ψηλά πόδια. Έλα, έλα, αυτό το σορτσάκι να βάλεις που σε κάνει ποθητή. Έπεσε πάλι. Αμάν πια αυτή η κοπέλα, ή θα μιλάει ή θα κουνιέται. Της δώσω άλλο ένα χάπι. Φτάνει, καλέ, τρία της έδωσες. Θα κοιμάται σαν παλιάλογο μέχρι αύριο. Ε, αυτό δεν θέλαμε κι εμείς. Άντε εσύ, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Μην επιμένεις, δεν θα έρθω. Καλά. Εγώ θα πάω πάντως να βάλω και μια μπουκιά στο στόμα μου. Δύο φορές γλίτωσα σήμερα από το χάρο. Όσο να είναι, μετά πεινά ήτανες. Καλά να περάσεις. Κοίτα να πάρεις ρίσκο. Σαν την Ανούλα μας. Θα το σκεφτώ. Εσύ να βοηθάς την πισίνα. Μόσο στη στεριά βοηθάνε άλλοι. Ναι. Άντε για βρει μου φέτο. Τζόρτζια! Τζόρτζια! Αχ, το πόδι. Φωνάς. Αχ, δεν μπορώ να το πατήσω. Έλα, έλα, στην ρίξω μόνο. Πρόσεξε. Τάσο, πάγω. Πάμε. Πέτρο. Μην πεις τίποτα, δεν χρειάζεται. Πάμε. Σιγουρά.
να τη βάλεις να μην γυρίσουν οι ντολμάδες. Κυρία Παρέσα, σας πρόλαβα. Πού είναι τα πράγματα σου, δεν θα έρθεις? Λέω να μείνω λίγες μέρες. Δεν θα πάθουν και τίποτα οι ομογενείς χωρίς εμένα. Άντε δράμα. Την πέρασα στην ομίλα. Σας ευχαριστώ για όλα. Δεν ξέρω τι μου λες. Άντε. Καλά να περάσετε. Γιαγιούλα. Τι. Τι του είπες χθες το βράδυ και άλλαξε έτσι? Πως είσαι πολύ καλός άνθρωπος, του είπα. Γιατί τα έκανες όλα αυτά? Γιατί η ευτυχία είναι μικρές στιγμές και τη δικαιούνται όλοι. Γιώργο. Το κατάλαβες. Από την πρώτη στιγμή. Και τα έκανες όλα αυτά για κάποια σαν και εμένα. Ξέρεις τι ευτυχισμένος είναι ο γιος μου με τον Μπενίτο? Μπενίτο? Ιταλός οδοντίατρος. Πολύ καλό παιδί. Και τον αγαπάει πολύ τον Κυριακό. Άντε, γεια. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό ταξίδι. Καλή τύχη. Simone, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Vida.